Καλό μεσημέρι. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε και για όλους όσους συντονιστήκατε τώρα στην τηλεοπτική μας παρέα. Όπως βλέπετε, η παρέα μας μεγάλωσε και είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι γιατί έχουμε την χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε εκλεκτούς, πολύ εκλεκτούς ανθρώπους σήμερα κοντά μας. Με αφορμή λοιπόν τη σημερινή συναυλία και την έναρξη τόσο της δικής τους καλοκαιρινής περιοδίας, όσο και τη δική μας εκδήλωση, το φεστιβάλ λοιπόν, το τέταρτο Aegean Arts Festival. Στην Επισκοπή, το Διεθνές Φεστιβάλ Μουσικής και Τέχνης, νομίζω οφείλουμε να πούμε καλό μεσημέρι σε δύο μεγάλους συνθέτες και δημιουργούς, τον κύριο Γιώργο Καζατζή, καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Και τον κύριο Γιώργο Ανδρέου. Και την εκλεκτή και αγαπημένη μας από το Ηράκλειο ερμηνεύτρια, Κορίνα Λεγάκη. Γεια σας. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση. Στέλιο, τα έχουμε πει αρκετές φορές. Την Ιωάννα τώρα τη γνωρίζω και χαίρομαι. Και εγώ χαίρομαι πολύ. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση και χαίρομαι και εγώ προσωπικά ιδιαιτέρως πρώτον για τη συνεργασία αυτή με τον Γιώργο τον Ανδρέο και τον Γιώργο Καζαντζή. Είναι μεγάλη μου τιμή και χαρά. Και δεύτερο, γιατί η περιοδία μας καλοκαιρινή εγκαινιάζεται εδώ στην Επισκοπή Ηρακλείου. Αυτό σημαίνει ότι έχεις ένα παραπάνω τρακ, γιατί θα έρθουν οικογένεια, συγγενείς, φίλοι να σε δουν ανάμεσα σε δύο ιερατέρατα της μουσικής να τραγουδάς τραγούδια που τα μάθαμε ίσως από άλλες φωνές και πρέπει εσύ να αποδείξεις ότι μπορείς να τα υπηρετήσεις εξίσου καλά. Να αποδείξω καλά. Δεν νομίζω ότι... Για μένα η μεγαλύτερη απόδειξη και αποδοχή είναι το ότι είμαι στην παρέα αυτή των δύο δημιουργών και αυτό είναι πολύ πολύ μεγάλη μου τιμή. Κορινάκη, σε βρήκαν ή τους βρήκες, τους χτύπησες στην πόρτα και τους είπες πάρτε με καλή κύριε από ένα τραγούδι. Νομίζω όλο μαζί. Εντάξει. Ο χώρος είναι εν τέλει μικρός, οπότε αρχίζουμε και γνωριζόμαστε. Είναι όμορφες συνεργασίες όμως αυτές και είναι τιμητικές. Και νομίζω ότι είναι εκατέρωθεν τιμητικές. Ναι. Γιατί βλέπω ότι έχετε ένα πάρα πολύ όμορφο κλίμα μεταξύ σας από την ώρα που ήρθατε. Και αυτό είναι κάτι που εισπράττει ο κόσμος τόσο όταν σας γνωρίζει από κοντά, όσο και όταν σας βλέπει και σας θαυμάζει και τους τρεις να συνενώνετε τις δυνάμεις σας επί σκηνής. Και τελικά αυτό είναι που μεταγγίζετε και μεταδίδετε στον κόσμο. Έτσι δεν είναι? Έτσι ακριβώς. Ήταν μια ιδέα του Γιώργου. Αυτή η οποία ξεκίνησε από την Αστυπάλαια, Γιώργου Πανδρέου, πριν αρκετά χρόνια, έκλεισε ένα κύκλο και είπαμε φέτος να το επαναλάβουμε με την Κορίνα Λεγάκη, αυτήν την υπέροχη τραγουδίστρια. Και ξεκινάμε σήμερα από εδώ. Από η πρώτη καλλιτεχνική συνάντηση έγινε στην Αστυπαλιά, δηλαδή. Ναι. Πριν από χρόνια. Εγώ είμαι, ξέρετε, φέτος συμπληρώνω 18 χρόνια εθελοντής καλλιτεχνικός διευθυντής στο Φεστιβάλ Αστυπάλαιας. Ξεκίνησα το 2000 και μέσα στις διάφορες εκδηλώσεις που κάνουμε εκεί είχα και την ιδέα να καλέσω έναν συνάδελφο, έναν εκλεκτό συνάδελφο και σπουδαίο συνθέτη, τον Γιώργο του Καζατζή, να παίξουμε με δύο πιάνα και με κάποιους ερμηνευτές. Και το κάναμε με διάφορους ερμηνευτές. Θυμάμαι με τη Λιζέτα Καλημέρη, με τον Κώστα Θωμαίδη, με τη Μελίνα Κανά, με την Ελένη Τσαλεγοπούλου, με τον Βασίλη Λέκα. Γενικά είναι μια διαδρομή συνομιλίας δύο ανθρώπων του τραγουδιού, γιατί αυτό είμαστε τουλάχιστον σε ένα μεγάλο κομμάτι της δράσης μας. Αλλά επειδή είμαστε και άνθρωποι που μας αρέσει να συνεργαζόμαστε με νέους ανθρώπους και να ανανεώνουμε και εμείς και τη σχέση με την ερμηνεία των τραγουδιών μας, γι' αυτό σε συγκεκριμένη περίπτωση επιλέξαμε την Κορίνα, η οποία είναι μια θαυμάσια τραγουδίστρια της νεότερης γενιάς, με πολύ ταλέντο αλλά και με μια διαδρομή ποιοτική, έτσι, γιατί όλα αυτά τα χρόνια και οι συνεργασίες της με τον Κανά, με τον Μαραμί, με τον Μάργαρη και γενικά η προσωπική της διαδρομή ήταν πάντοτε σε ένα υψηλό επίπεδο. Μετά συνεργάστηκε με τον Νίκο Ξυδάκη, γιατί και με τον Ξυδάκη μαζί κάναμε κάποιες δράσεις και κάποιες συνεργασίες. Οπότε μας δίνει και την αφορμή να σκεφτόμαστε ότι είναι ένα πρόσωπο που μπορεί να τιμήσει το υλικό μας και τις συνθέσεις μας, που οι πιο πολλές είναι πια πολύ γνωστές και αγαπητές από το ελληνικό ακροατήριο. Έχετε δίκιο, ξέρετε τι θέλω να ρωτήσω. Έχει ίσως στερεοτυπικά στο μυαλό μας ο καθένας ότι ένας δημιουργός, ένας συνθέτης είναι λίγο ένας μονόχνοτος, κλειστός άνθρωπος, είναι στον κόσμο του, στις παρτιτούρες του, στις μουσικές του. Αυτό το άνοιγμα και αυτό το μοίρασμα θέλει μια γενναιοδορία. Ειδικά με ένα ομότεχνό σου. Για αυτός τώρα ο διάλογος ανάμεσα σε δύο. Για μας τους δύο Γιώργηδες τώρα, αυτό που λες είναι, δηλαδή δεν μπορούσε να είναι περισσότερο αντίθετο. Να πω ένα παράδειγμα. Ο Καζατζής και εγώ συνδυόμαστε πέραν της μουσικής σε πολλά άλλα επίπεδα. Πρώτον, υπήρξαμε άνθρωποι του πολιτισμού με διευθυντικές σοβαρές θέσεις. Ο Καζατζής και πιο σημαντική από τη δική μου, γιατί ήταν για 17 χρόνια
διευθυντικό τέλεχο και ο μάνατζερ πολιτισμού στο Παραθύναλο, στο πολύ σπουδαίο φεστιβάλ πολιτισμού του Δήμου Καλαμαριάς, όπου έχουν γίνει εκατοντάδες σημαντικές συναυλίες και δραστηριότητες. Δεύτερον, έχουμε και οι δύο στούντιο ηχογράφησης. Εγώ στην Αθήνα και ο Καζαζής στη Θεσσαλονίκη. Τρίτον, είμαστε πιανίστες και άνθρωποι της μουσικής, αλλά και άνθρωποι που αγαπάμε την ποίηση. Γιατί όπως θα δούμε και το βράδυ, ένα μεγάλο κομμάτι των τραγουδιών μας βασίζεται πάνω σε ποίηματα και σε ποιητές. Τέταρτο και πολύ σημαντικό, είμαστε πολλά χρόνια φίλοι. Ιδιωτικά φίλοι, με αμοιβαία εκτίμηση και αγάπη. Και όλο αυτό στη σκηνή μας δίνει τη δυνατότητα να έχουμε μια χαλαρότητα και μια ηρεμία. Δεν συναντιόμαστε επειδή κάναμε μια ιδέα, ας το πούμε έτσι, εμπορική, παραγωγική. Και μιλάτε και χρησιμοποιείτε και τον όρο εμπορικό. Και θα ήθελα τη γνώμη σας και το σχόλιο σας, τόσο το δικό σας όσο και του κυρίου Καζαντζή, όσον αφορά το τι σημαίνει εμπορική μουσική και το αν πλέον χρειάζεται να σκέπτεται ένας δημιουργός, ένας συνθέτης πιο εμπορικά. Θες να απαντήσεις, Γιώργο? Εγώ θεωρώ ότι το εμπορικό είναι ευκταίο από όλους μας, όχι όμως σαν αυτοσκοπός. Δηλαδή, όχι όταν μπαίνεις στο τραπέζι της δημιουργίας. Όταν δημιουργείς, δημιουργείς εσύ και ο εαυτός σου. Από εκεί πέρα, αν αυτό έχει μια εμπορική επιτυχία, είναι αποδεκτή. Σαν παράμετρο όμως το λαμβάνετε υπόψη σας? Σαν παράμετρο δημιουργίας, όχι. Εγώ δηλαδή προσωπικά, αλλά νομίζω και ο Γιώργος το ίδιο, ότι δεν μπορώ ποτέ όταν δημιουργώ να βάλω μπροστά ότι ξέρεις αυτό που γράφω, άραγε θα αρέσει στον κόσμο. Καταρχήν πρέπει να αρέσει σε μένα. Πρέπει να ταξιδεύει πρώτα εμένα. Και η μετά αισθητική και το συνέστημα είναι στο πρώτο πλάνο. Ακριβώς. Τη στιγμή και το όραμα, η αναζήτηση. Να σας ρωτήσω κάτι. Εσείς πάντα η βάση σας είναι η Θεσσαλονίκη. Ναι. Και πάντα συμβαίνουν στην Αθήνα. Γιατί, ναι, μείνατε στη συμπρωτεύουσα? Αυτό έχω βαρεθεί να το απαντώ. Νομίζω ότι είχα την αίσθηση ότι αν μετακομίσω από την Θεσσαλονίκη στην Αθήνα, θα αλλάξουν όλοι οι παράμετροι, όπως είπατε, που δημιουργούν το περιβάλλον της δημιουργίας μου. Της δικής σας ηρεμίας, της εσωτερικής, Ακριβώς, γιατί σύνδεσα την καθημερινότητά μου με τη δημιουργία μου. Και η καθημερινότητά μου είναι ο τόπος μου, οι άνθρωποι, οι φίλοι μου, το περιβάλλον που ζω, τα μάτια μου στη ζωή. Και αποδείξατε ότι μπορείς να κάνεις υπέροχα τη δουλειά σου, έστω και ας μην είσαι στο κέντρο των πραγμάτων. Δεν ξέρω αν το απέδειξα, πάντως είναι αλήθεια ότι σαν μετερίζει η Θεσσαλονίκη, δεν με εμπόδισε να περάσουν τα κομμάτια μου μαζικά προς τα έξω. Το δικό σας σχόλιο όσον αφορά το εμπορικό σκεπτικό ίσως και φιλοσοφία κάποιων, ναι, δημιουργών. Κοιτάξτε, όταν λέμε εμπορικό πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τι εννοούμε εμπορικό. Για μένα εμπορικό είναι αυτό το οποίο έχει μια υψηλή υπεραξία και η προστιθέμενη αξία του στον χρόνο μεγαλώνει. Αυτό γίνεται μόνο με τα σημαντικά πράγματα. Δηλαδή, παράδειγμα, μπορεί να έχεις γράψει ένα τραγούδι. Εγώ έγραψα, ας πούμε, ένα τραγούδι που λέγεται «Να μ' αγαπάς». Το έγραψα το 1989 σε ένα δίσκο που έκανα τότε με την Ελένη Τσαλεγοπούλου. Αυτό το κομμάτι που λέει μια μελωδία, ένα μοτίβο βαλκάνιο και θρακιώτικο. Από το 89 μέχρι σήμερα που μιλάμε, το κομμάτι αυτό είναι ένα από τα 5 πιο εμπορικά μου τραγούδια, εξαιρετικά τον όρο αυτόν, και ένα από τα 50 εμπορικότερα τραγούδια των τελευταίων 30 χρόνων της ελληνικής μουσικής. Δηλαδή θέλω να πω ότι εσείς ένα καλό τραγούδι. Έτσι το εισπεράτετε και έτσι τοποθετήστε επί του εμπορικού ζητήματος. Εμπορικό όμως να το πει κάποιος. Ο απλός, ο περισσότερος κόσμος έχει στο μυαλό του αυτό το εφήμερο, αυτό το, ναι, οποίο θα πουλήσει. Ωραία, αυτό, γιατί που θα λέμε, τραβήξει. Αυτό που λέμε το τραγούδι το fast food. Κοιτάξτε, το τραγούδι fast food δεν έχει δυστυχώς στην ουσία εμπορικές προδιαγραφές. Γιατί η υπεραξία του διαχέεται στη χρήση του που συμβαίνει για τους 2, 3, 4, 5, 6 μήνες που είναι στη μόδα. Μετά όμως, αν μετά από 3 χρόνια το ανακαλέσει κανείς, είναι, συγχωρέστε μου την έκφραση, σκουπίδι. Δεν έχει έτσι, καμία, καμία δυνατότητα δηλαδή επανάκλησης. Εκτός από ελάχιστες εξαιρέσεις. Γιατί, να μην είμαστε δογματικοί, σε κάθε χώρο του τραγουδιού έχουν δημιουργηθεί και κάποια ενδιαφέροντα τραγούδια. Αλλά αυτή η υπερκαταναλωτική υπερπροσφορά τυποποιημένων τραγουδιών και τραγουδιών εισαγωγικά,
που απλώς υπάρχουν για να ενισχύσουν ένα μικρό κόσμο μεταξύ νυχτερινών κέντρων, εκπομπών της τηλεόρασης, κάποιο βίντεο και μια μικρή βιοτεχνία πραγμάτων, δεν έχουν στην ουσία κανένα αληθινό εμπορικό αντίκρισμα, γιατί δεν προλαβαίνουν να το αποκτήσουν. Και συνέβαινε πάντα. Και βεβαίως ο χρόνος δικαίωνε τι άξιζε να μείνει και τι να ξεχαστεί. Θέλω να ρωτήσω την Κορίνα. Σε μια εποχή που η δισκογραφία στον τόπο μας περνάει, μοιραία θα πω την κακή λέξη, μια τεράστια κρίση. Σιγοσβήνει, σιγοπεθαίνει. Τα CD κυκλοφορούν στο περίπτερο από τις εφημερίδες. Πώς είναι να είσαι ανάμεσα σε δημιουργούς, εσύ το κάνεις σταθερά, να κάνεις ολοκληρωμένες δουλειές και να κάνεις τόσο ωραίες συνεργασίες, χωρίς εκτόσεις, χωρίς φθήνια, χωρίς talent show? Η αλήθεια είναι ότι καταλαβαίνω ότι τα πράγματα είναι όντως πολύ δύσκολα. Εγώ είμαι από τα παιδιά, από τη γενιά των τραγουδιστών που δεν πρόλαβε την εύκολη εποχή. Μπήκαμε κατευθείαν στα βαθιά και κατευθείαν μάθαμε να κάνουμε τα πάντα μόνοι μας, πέραν από παραγωγούς, πέραν από δισκογραφικές εταιρείες και μάνατζερς. Οπότε προσπαθούσαμε μόνοι μας να έρθουμε σε επαφή και με δημιουργούς και με στιχουργούς. Και εγώ πάντα είχα ως γνώμονα αυτό που συγκινούσε τη δική μου ψυχή και έτσι προσπαθούσα να κάνω πάντα τις συνεργασίες μου. Και στην τελευταία μου δουλειά που παραγωγός είναι ο Γιώργος Ανδρέου, το Mosaic, είχα την πολύ μεγάλη τύχη να συνεργαστώ και με μια εξαιρετική εταιρεία, τις εκδόσεις της μικρής Άρκτου του Παρασκευά Καρασούλου, οπότε σιγά σιγά βρίσκουμε την αλυσίδα των ανθρώπων που θέλουμε να συνεργαστούμε και να συνομιλήσουμε. Και κάνεις τις επιλογές σου. Είσαι ένα καλλιεργημένο πλάσμα, ένα πλάσμα που τελικά κυνήγησε και δούλεψε προς την κατεύθυνση τη μουσική και το κομμάτι, το τραγούδι το οποίο ήθελε. Ένα πλάσμα το οποίο μιλάει και αρκετές ξένες γλώσσες. Και θα ήθελα να μου πεις, μιας και μιλήσαμε για τις επιλογές, που τελικά αυτές είναι που μας χαρακτηρίζουν, ανεξάρτητα από το αν είμαστε ερμηνευτές, σαν δημιουργοί, συνθέτες ή οτιδήποτε άλλο κάνουμε. Αν θεωρείς πως μία ερμηνεύτρια, μία καλλιτέχνης όπως εσύ, πρέπει να είναι πιστή σε ένα συγκεκριμένο είδος, ένα συγκεκριμένο ύφος, να έχει μια συγκεκριμένη ταυτότητα, ή αν ένας καλλιτέχνης για να επιβιώσει ενδεχομένως, θα πρέπει να μπορεί να τσαλακώνεται, να προσαρμόζεται, να κουμπώνει σε διαφορετικά είδη? Το είδος τώρα είναι, νομίζω βάζει πολλά όρια. Σίγουρα θα πρέπει να πηγαίνεις, αν είσαι πιστός σε αυτό που θέλει η ψυχούλα σου, νομίζω αυτό θα έχει το καλύτερο αποτέλεσμα και διάρκεια. Τώρα, το να τσαλακωθείς, αυτό έχει να κάνει, και εγώ νιώθω πολλές φορές ότι τσαλακώνομαι, αλλά αυτό έχει να κάνει με την ερμηνεία μου. Όχι, δηλαδή δεν θα κάνω ποτέ εκπτώσεις στις επιλογές μου όσον αφορά τα δικά μου κριτήρια. Mm-hmm. Αν αυτά έχουν αποδοχή στο ευρύτερο ακροατήριο και στους συνεργάτες μου, ακόμα μεγαλύτερη χαρά. Διαπιστώνουμε ότι κοινή συνισταμένη και για τους τρεις είναι η αισθητική, η καρδιά, το συναίσθημα. Λοιπόν, πώς αλλιώς. Ναι. Συγγνώμη, πώς αλλιώς. Έτσι προχωράνε και έτσι μας αρέσουν τα πράγματα. Είναι ευλογημένη στιγμή. Θέλω να πω κάτι σε αυτό όμως. Ότι εμείς δεν είμαστε εδώ παρόντες ως κάποιοι μειονοτικοί γραφικοί δημιουργοί που σε σένα μπροστά σε ένα χαόδες τραγούδι επιτυχημένων ανθρώπων προσπαθούμε κι εμείς να πούμε τη δική μας κουβέντα. Κάτι άλλο. Είμαστε, εγώ και ο Καζαντζής αυτή τη στιγμή, είμαστε φορείς ενός τεράστιου ρεπερτορίου που αν κανείς δει την αντοχή του, τις πωλήσεις του και τις επανεκτελέσεις του, θα καταλάβει ότι μόνο η σοβαρή δημιουργική δράση είναι αυτή που τελικά δημιουργεί. Έχει διάρκεια. Όχι μόνο δημιουργεί και την εργασία, την υπεραξία της εργασίας. Κοιτάξτε, σας πω ένα πολύ αστείο παράδειγμα γιατί έχει πλάκα αυτό. Κάποια στιγμή από την ΑΕΠ, την Αμαρτωλία ΑΕΠ, τώρα όπως ξέρουμε τελευταία, μου στείλανε ένα μηνυματάκι και μου λένε: έχετε πάρα πολλά δικαιώματα από το τραγούδι Άγιος ο Έρωτας, το τραγούδι που έχω τραγουδήσει εγώ, το μοναδικό έτσι και λέω στη δισκογραφία. Από DJs. Λέω, μα τι DJs, αυτό είναι ένα κομμάτι γραμμένο από μια μαντολινάτα, είναι ένα ποίημα, απαγγέλω εγώ το ποίημα και στο τέλος λέω και ένα ρεφρέν. Τι DJs, στα μπαρ? Όχι, μου λέει, στα μπαρ. Λέω, σε τι, σε γάμους μου. Αλήθεια. Τι εννοείται? Μου λέει, πάρα πολλά λίστα από DJs σε γάμο, την ώρα υποδοχής του ζευγαριού, την ώρα που πάει στο γεύμα, παίζουν από πίσω το τραγούδι Άγιος ο Έρωτας. Τι ωραίο. Το λέω αυτό γιατί γέλασα πάρα πολύ και το χάρηκα. Ελπίζω να πάρετε και τα λεφτά από την ΑΕΠ. Λοιπόν, δύσκολα, είναι η ευλογημένη στιγμή της αρχής μιας περιοδίας. Πριν σας αποχαιρετήσουμε, στο ένα λεπτό που μας μένει, δώστε μας το στίγμα σας, μουσικά τι θα ακούσουμε εμείς στο φεστιβάλ που τραγουδάτε απόψε. Να πούμε για το φεστιβάλ αυτό καταρχήν, να πούμε δύο κουβέντες για την Τζούλη Καψετάκη που τόσα χρόνια παλεύει και έχει κάνει μια πολύ ωραία κατάσταση στην Επισκοπή.
επαινώ το γεγονός ότι δεν είναι μόνο σε φεστιβάλ τραγουδιών αλλά και κλασικής μουσικής, συνάντησης με δεξιοτέχνες και νέους μουσικούς από το παγκόσμιο χωριό. Αυτό σε δίνει, ένα υπέροχο χώρο. Σε ένα υπέροχο χώρο, και αυτό δίνει ας πούμε αμέσως μια πολυπολιτισμικότητα σε όλο αυτό. Να πω ότι για εμάς είναι μια πολύ καλή ευκαιρία ότι έχουμε παίξει άλλη μια φορά πριν από 2 χρόνια, καλά λέω. Στο... Ναι, πάλι στην Επισκοπή. Ότι είναι πολύ καλό ότι το επαναλαμβάνουμε και το εμπλουτίζουμε. Είναι πάρα πολύ καλό ότι γίνεται έξω από το μεγάλο αστικό κέντρο. Γιατί σε όλο τον κόσμο και ειδικά στην Ευρώπη τα σημαντικότερα φεστιβάλ πολιτισμού είναι δορυφόροι των μεγάλων πόλεων. Δεν γίνονται μέσα σε μεγάλες πόλεις, γίνονται σε αποστάσεις μέχρι 50-60 χιλιόμετρα. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα. Το άλλο είναι ότι εμείς παίρνουμε αυτή τη στιγμή από την ευλογία ενός τέτοιου φεστιβάλ, το θεωρούμε πραγματικά πολύ υψηλό επίπεδο και πολύ ανοιχτής καρδιάς και εθελοντικό, γιατί και εγώ σας την πάλι εθελοντικό φεστιβάλ κάνω και αυτό με συνδέει ψυχικά. Παίρνουμε τη φόρα για να πάμε να γυρίσουμε σε όλη την Ελλάδα. Σε όλη την Ελλάδα για να πούμε τι, γεια σας, εμείς τα γράφουμε τα τραγούδια, αλλά σεβόμαστε και το μεγάλο τρίπτυχο του ελληνικού τραγουδιού που είναι ο συνθέτης, ο στιχουργός και ο ερμηνευτής. Για μας το τραγούδι το ελληνικό είναι αυτό το τρίγωνο και πρέπει και τα τρία μέλη του να είναι άρτια και να έχουν την ίδια ακριβώς δυναμική και την ίδια σημασία. Ισορροπία και συμμετρία λοιπόν σε όλα. Ακριβώς. Το κρατάμε αυτό. Πολύ. Καλοτάξιδο το καλοκαίρι με πολλές μουσικές και πάντα έμπνευση. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Και πολλούς ακόμα σταθμούς στο διάβασα με τις δύο έννοιες. Λοιπόν, μας ενημερώνει ότι πρέπει να πάμε πολύ γρήγορα σε σύντομα διαφημιστικά μηνύματα. Δεν θέλαμε να σταματήσουμε την κουβέντα, αλλά πρέπει. Τα λέμε σε πολύ λίγο, μην λείψει κανείς σας.